Βλέπω με πολύ μεγάλη χαρά ότι η παρέα μας έχει μεγαλώσει. Βλέπω και άλλους συμβούλους της i-CON.SHARE και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Τον κύριο Μαρτίδη από την Ξάνθη που είναι για τα καρύδια. Η επόμενη ομιλία είναι από τον κύριο Ευάγγελο Μάινο. Ο κύριος Μάινος είναι σύμβουλος της i-CON.SHARE. Είναι ειδικός στην δεντροκομεία. Πολλοί από εσάς τον γνωρίζετε ήδη. Έχω την προσωπική χαρά να βγαίνω μαζί του στο εξωτερικό. Έχω αποκομίσει πάρα πολλά. Και θα μας μιλήσει για τις πρώιμες ποικιλίες στο κεράσι και για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η Ελλάδα σαν γεωγραφική τοποθεσία με τις πρώιμες αυτές ποικιλίες για να βγαίνει πιο νωρίς στην αγορά και στην πώληση. Κύριε Μαϊκό. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Ευαγγέλος Μάινος. Είμαι γεωπόνος της εταιρείας i-CON.SHARE και δραστηριοποιούμε πάνω από 20 χρόνια στη δεντροκομή με εξειδίκευση στο κεράσι. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστούμε που επιλέξατε να ξοδέψετε το επόμενο περίπου 20 λεπτό ακούγοντας αυτά που θα πούμε. Θα είμαι λίγο διαφοροποιημένος, θα προσπαθήσω λίγο να μην εμπλακώ σε αμοιβώς τεχνικά θέματα, αλλά θα προσπαθήσω να σας δώσω το στίγμα και γενικά την εξέλιξη που έχει την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον η καλλιέργεια της κερασιάς στο επίπεδο των πρώιμων και μεσοπρώιμων ποικιλιών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στον εμπορικό χώρο. Nagy szeretettel köszönti Önöket, az órát Evangelos Mainosnak hívják. Ő is agrármérnök, és az i-CON.SHARE-nél dolgozik. Ő a korán élő cseresznyefajták előnyeiről, termesztéséről fog beszélni, és ígéri, hogy nem fog különböző technológiákról előadást tartani, hanem magáról, a fajtáról. Ελληνικής κατάστασης καλλιεργούνται πλέον των 100.000 στρεμμάτων με τάση για άνοδο. Το 75% των εκτάσεων υπάρχει στη Μακεδονία και το 65% το συνολικό αριθμό αναπτύσσεται στους νομούς Πέλλας και Ιμαθίας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια μεγάλη διακύμανση της συνολικής παραγωγής από 40 μέχρι 70.000 τόνους. Ανάλογα κυρίως με τις συνθήκες που επικρατούν τόσο στο στάδιο της ανθοφορίας, όσο και στο στάδιο της επιμήλειας. Aktuális helyzet a termesztésben. Körülbelül 100.000 stremata, vagyis 10.000 hektár termesztenek, növekvő tendenciát mutat. 75%-a területnek Makedóniában található, nem tévesztendő össze szomszédos országgal, tehát itt ezen a területen. 65%-a területnek Fellan, illetve Imáthias megyében. Az utóbbi években a termesztés hullámzó tendenciát mutatott, 40.000-től 70.000 tonnáig termesztettek, függően az időjárás viszonyoktól, amelyek ugye hatnak a virágzásra, illetve magára a gyümölcsérésre is. Που χαρακτηρίζουν την καλλιέργεια της κερασιάς είναι ότι είναι ένα πολυφυτεμένο είδος παγκοσμίως το οποίο όμως παρουσιάζει και τη χαμηλότερη παραγωγικότητα σε έκφραση εκατομμυρίων τονών παγκοσμίως για τους λόγους που είπαμε νωρίτερα. Λόγω δηλαδή της αστάθειας που παρουσιάζει και την μεγάλη και ευάλωτη κατάσταση που έχει σε συνθήκες καιρού. A gyümölcsök termesztését világviszonylatban mutatja az ábra. A legfelső sorban olvasható kerászi, na maga ez a cseresznyefajta, és a legutolsó a banán. Banána. Ahogy láthatja,
a cseresznyéből termelnek a legkevesebbet a világviszonylatban. Itt mellette a számok a tonnát jelölik, tehát 2,29 tonna. Ας εστιάσουμε στο τοίχο μας. Η Ελλάδα έχει ένα αδιαμφισβήτητο συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κράτη που καλλιεργούν κεράσια, ειδικά τα μεσογειακά. Διότι για τις ίδιες ποικιλίες έχει περίπου μια διακύμανση προημότητας από 12 μέχρι 18 μέρες, ενώ για όλες τις υπόλοιπες η διαφορά με τα υπόλοιπα κράτη ξεπερνάει περίπου τον ένα μήνα. Πλην της Ισπανίας, που κάποια μικρά γεωγραφικά σημεία της σχεδόν σε επίπεδο ορίμανσης είναι ίδια με τα δικά μας. Σε γενική κλίμακα δηλαδή, όταν τελειώνει η συγκομιδή των υπολείπων κρατών της Ελλάδος, τότε ξεκινάει των υπολείπων κρατών. Αυτό κρατήστε το, γιατί στη συνέχεια θα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Τάιεκοζόδάση γυμνοσφαλτά τέρμεστήσίβεν. Görögországnak abszolút előnye van a mediterrán térségben a többi európai országgal szemben a korán élő fajták tekintetében, ugyanazon fajtában. 12-18 nappal korábban érnek itt Görögországban, mint a többi országban, kivéve Spanyolországot, ahol ugyanarra az időszakra tehető a beérés, és egy hónap feletti az eltérés a többi országokhoz képest. Tulajdonképpen, amikor szinte befejeződik a gyümölcs betakarítása Görögországban, akkor kezdődik a többi országban. Το πλεονέκτημα της προημότητας διευρύνεται τα επόμενα χρόνια. Διευρύνεται χρόνο με τον χρόνο, αφού η καλλιέργεια απλώνεται και σε παραθαλάσσιες περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδος. Υπάρχουν πρώιμες και υπερπρώιμες ποικιλίες υψηλής εμπορικής αξίας που ολοένα και διευρύνουν την γκάμα των υφισταμένων. Με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να ξεκινάνε σε σχέση με το παρελθόν από πολύ νωρίτερα. Ήδη αν κάνετε μια βόλτα σε κάποια στάντ της έκθεσης, ίσως θα δείτε τους δειγματισμούς των πρώτων ποικιλιών που σε λίγο θα αρχίσουν να συγκομίζονται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Az abszolút előtt, tehát a korán élő cseresznyefajták terjeszkedésével látható, de kibővül még a tengerparti területekkel is, például Peloponnészhoz. Magas kereskedelmi érték mutatható a korán élő és a közepesen korán élő fajták termesztésében, és ez lehetőséget ad a külkereskedelemben, hogy az export sokkal hamarabb kezdődjön, mint a múltban. Exportra május 5, illetve 10-től volt lenne lehetőség, nem pedig júniustól. Τι σημαίνει αυτό εμπορικά όμως? Έτσι είπαμε, έχει απλωθεί η καλλιέργεια πανελληνίως. Τι σημαίνει όμως αυτό εμπορικά? Εμπορικά σημαίνει ότι για τη διαθεσιμότητα που χρειάζονται τα μεγάλα σούπερ μάρκετ της Ευρώπης, οι συμφωνίες γίνονται πρωτίστως με ελληνικούς φορείς, αφού αυτοί μόνο μπορούν να εγγυηθούν και να έχουν τις πρώτες εβδομάδες του Μαΐου προϊόν για να γεμίσουν τα ράφια τους. Κάτι που συνεπάγεται μεγαλύτερες τιμές για τα πρώιμα και μεσοπρώιμα κεράσια, το οποίο όμως συμπαρασύρει και καλύτερες συμφωνίες για τα όψιμα κεράσια, τα οποία αποτελούν και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παραγωγής της ελληνικής, το οποίο όμως τυχαίνει να συμπέφτει με παραγωγές άλλων χωρών. Οπότε είναι ένα πρόκλημα να παρθούν οι αγορές, κυρίως με τα πρώιμα ελληνικά κεράσια. Következésképpen a külkereskedelmi megállapodás értelmében az európai szupermarketekben legelőször a görög termék kerül be, mert a görög az egyedüli partner ebben a fontos periódusban, hogy feltöltse az üzleteknek a polcait. Ez maga után vonja a legjobb árakot a korán érő és a közepesen korán érő cseresznyefajtáknál, a legjobb kereskedelmi megállapodásokat, és ugyanakkor nagyobb keresletet ad a későn lévő júniusi, júliusi fajtáknak is egyben. Επομένως, αδιαμφισβήτητος είναι ο σημαντικός ρόλος των πρώιμων ποικιλιών για τους παραγωγούς αφενός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι, για αυτούς,
καλύτερη τιμολογιακή πολιτική για το προϊόν τους. Η περίοδος συγκομιδής διευρύνεται, ξεκινάνε από πολύ πρώιμα κεράσια και καταλήγουν στα όψιμα. Χαρακτηρίζεται από τις λιγότερες εισρωές, γιατί ένα πρώιμο κεράσι όσο πιο νωρίς συγκομίζεται, τόσο περιορίζονται οι εισρωές τους. Αλλά πλεονέκτημα διαφιλονίκητο για τους εμπορικούς φορείς, όπως αναφέραμε και πριν, είναι ότι μέσα από αυτήν την προημότητα δημιουργούνται και εξασφαλίζονται καλύτερες συμφωνίες, μεγαλύτερες σε επίπεδο απορρόψης προϊόντων, που δίνουν υπεραξία δυναμική στις εξαγωγές άλλων φρουτών ψημότερων, π.χ. ροδάκινο, π.χ. σταφύλι, αργότερα κλπ. Οπότε η αλυσίδα φαίνεται ότι καλά τραβάει. Nagyon fontos szerepe van a korán érő fajták jó piacában a termelőknek. Jó bár, kihúzódóbb termesztésénél, illetve kevesebb kiadás. És ugyanúgy az exporttal foglalkozó cégeknek is fontos szerepük van, nagyobb és jobb szerződéseket köthetnek, és előnyös más gyümölcsökre nézve is. Και εδώ ξεκινάνε κάπου τα προβλήματα. Μην νομίζει κάποιος ότι ο χώρος της καλλιέργειας των κερασιών είναι ένας κόσμος καλλιεργητικός, πλασμένος ιδανικά, που έχει μόνο πλεονεκτήματα. Έτσι, έχουμε και μειονεκτήματα, τα οποία εδώ θα πρέπει να εστιάσει ο κάθε υποψήφιος κερασοπαραγωγός, εδώ θα πρέπει να εστιάσει ο κάθε υποψήφιος φορέας που θέλει να ασχοληθεί με τις πρώιμες και μισοπρώιμες ποικιλίες. Κυριότερο πρόβλημα όλων είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη γκάμα, πολύ μεγάλη δεξαμενή πρώιμων ποικιλιών. Δεν θα ήθελα να τις αναφέρω, πιθανότατα με μια διαδικτυακή επιλογή να βρείτε τόσες όσες έχω επισημάνει, αλλά και άλλα τόσα. Αυτό από μόνο του δείχνει το πόσο ανομοιογενές θα είναι χρόνο με το χρόνο το τελικό παραγόμενο, αναμενόμενο προϊόν. Έτσι. Σε αυτή την γκάμα των ποικιλιών που υπάρχουν, δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, ευτυχώς για κάποιους άλλους ίσως θα πούνε, υπάρχει ημιτελής αξιολόγηση. Όποια ποικιλία ξενική χαρακτηρίζεται με 3α μπαίνει ευκόλως στο κανάλι καλλιέργειας της Ελλάδος. Κατά γενική ομολογία, οι συγκεκριμένες ποικιλίες, οι πρώιμες, χαρακτηρίζονται από ευαισθησία στο κράκινγκ, βαριά-βαριά ανεκτικότητα, άρα οι περισσότερες είναι ευαίσθητες και κάποιες λίγες ανεκτικές, ενώ χαρακτηρίζονται από την παρουσία διδύμων καρπών, που είναι κάτι το οποίο είναι αντιεμπορικό και ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν με τα συλλεκτικά, αναμένουμε μικρό, μεγάλο ή μέτριο ποσοστό την επόμενη χρονιά. Akkor jöjjenek a problémák is, mert ugye ezek is vannak. Nagyon-nagyon sok fajta létezik. Itt felsorolja a cseresznyefajtákat, és amint látható is, rengeteg cseresznyefajta van. A végső termék a keresletnél legtöbb esetben nem homogén, mert például, hogyha nagy megrendelés van, akkor nem biztos, hogy ugyanabból a fajtából tudják teljesíteni a megrendelést. Elképzelhető, hogy több fajtából válogatják össze a bizonyos mennyiséget. Nem egyértelmű, hogy mely fajtákat lenne jobb termeszteni. Ehhez szükség lenne tapasztalatok gyűjtésére, illetve tájékozódásra, hogy mégis melyik lenne a legjobb fajta, és akkor abból kellene nagyon sokat termeszteni. Aztán problémát jelent a sérülékenységre való érzékenység, illetve az összenőtt ikon gyümölcsöknek a megjelenése. Ακριβώς επειδή υπάρχει τέτοια μεγάλη διασπορά ποικιλιών, ύστερα από τη φύτευση και αρκετά χρόνια μετά, τι διαπιστώνουμε καλλιεργητικά στο χωράφι? Καθυστερημένη είσοδο σε παραγωγή για πολλές από αυτές, λανθασμένη ή κοινή επιλογή επικονιαστών για κάποιες άλλες. Οι ποικιλίες επιλέγονται μόνο με βάση τα χαρακτηριστικά τους και όχι με βάση το τι υποκείμενο μπορεί να τα υποστηρίξει. Υπάρχει μια ευαισθησία γενικότερη σε προβλήματα που επίσης δεν είναι αξιολογημένη και αφορούν κυρίως το βακτήριο αλλά και άλλες ασθένειες όπως είναι το πλημμυροσπόριο, το κορίνο, ολία κλπ. Και χαρακτηρίζονται οι γένεια από διαφορετικές απαιτήσεις εθνικά. Κάτι που από μόνο του κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο της υποστήριξης των ποικιλίων αυτών.
Hátrántatott, késleltetett fejérése van a fáknak, tehát ez is nagy problémát jelent. Hibák vannak az ültetésben, például a beporzással egyáltalán is tekintettel. Fontos lenne jó választás az oldványfákra, és nem csak a fajtákra. Érzékenység a betegségekre, mint probléma, például különböző mondriafajokra, illetve baktériumokra, és különböző szükségletek az ásványi anyagokra, cinkre, kálciumra, stb. Tehát ezeket mind-mind figyelembe kellene venni az ültetésnél. Έτσι κάπως είναι διαμορφωμένη η μετά τη φύτευση κατάσταση των νέων ποικιλιών, των νέων πρώην ποικιλιών. Όμως, αν μπορούμε να επισημάνουμε και να προτείνουμε κάτι, θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι είναι απόλυτα σωστή η επιλογή για καινούργιους, αλλά και η στροφή στους των παλιών παραγωγών, των παλαιότερων καλλιεργητών σε πρώιμες και μεσοπρώιμες ποικιλίες κερασιών. Σε γεωγραφικές όμως τοποθεσίες που είναι εφικτό, όχι μεγάλα υψόμετρα, όχι σε θύλακες, για να μην ζήσουμε αυτό που ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα σε πάρα πολλές περιοχές, όπου η προημότητα γενικότερα έφερε και την απόλυτη καταστροφή ύστερα από τα θέματα των όψιμων παγετών που ζήσαμε. Η επιλογή των ποικιλίων και των υποκειμένων να γίνεται με βάση επίσης τις κλιματικές και τις εδαφικές απαιτήσεις. Και όχι με βάση μόνο τις προτάσεις που κάνουν διάφοροι εμπορικοί και φυτοριακοί κήποι. Και αν θέλετε να μείνω λίγο σε αυτό, διότι νομίζω ότι η πλειονότητα των υποψήφιων καλλιεργητών, καινούριων και μη, για καινούριες ποικιλίες, γίνεται δυστυχώς με βάση τις προτάσεις που υπάρχουν από διάφορα φυτοριακά και εμπορικά κέντρα και όχι με βάση την ερμηνεία του μικροκλίματος και γενικά των συνθηκών που μπορούν να υπάρξουν στο χωράφι που θα φυτευτεί. Ajánlatok, javaslatok. Helyes választás lenne az újaknak, és fordulatot hozhat a régi termelőknek is, a korán érő és a közepesen korán érő fajták választása, és olyan földrajzi területek kiválasztása, ahol megvalósítható a termesztés, nem hegyekben, nem nagyon fagyos területeken, tehát a legmegfelelőbb termőterületek feltérképezése nagyon fontos. A fajták és az oldványok kiválasztásánál figyelembe kell venni a talaj és az éghajlati tényezőket, a termőföld adottságait, és nem csak a különböző ajánlatokat a faiskoláktól és más kereskedelmi körökből, ami nagyon sokszor hibásak. Χρειάζεται να γίνει και μια μικροέρευνα του κάθε υποψήφιου παραγωγού. Να μην στηρίζεται μόνο σε πληροφορίες που βρίσκει διαδικτυακά ή από προτάσεις συναδέλφων παραγωγών. Και μάλιστα αυτή η μικρή έρευνα θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο τουλάχιστον 2 ετών, ίσως και παραπάνω για κάποιες ποικιλίες. Να μην στηρίζεται δηλαδή μόνο σε ενδείξεις. Να ανατρέχει να βρει παραγωγούς που έχουν τοποθετήσει τη νέα ποικιλία κάπου αλλού και να μπορέσει ο ίδιος με τα δικά του μάτια και κάποιον πιο έμπειρον ίσως να επισημάνει προβλήματα που ίσως θα πρέπει να προσέξει εάν και εφόσον επιλέξει τη φυτέψη. Και το κυριότερο όλων να συνεργαστεί με κέντρα, με συμβούλους, οι οποίοι αφενός θα έχουν την κατάλληλη εμπειρία και γνώση και αφετέρου δεν θα ταυτίζονται μόνο με αυτό το χώρο. Δηλαδή, να μην προσεγγίζουμε μόνο τα φυτόρια, τους εμπόρους, για να μας πούν και ποιοι αναλάβουν. Να βρεθεί τρόπος να έρθει κάθε παραγωγός που θέλει να φυτέψει νέα ποικιλία με κάποιους συμβούλους, με κάποιους φορείς, με γνώση για να μπορέσει να κατευθύνει σωστά, χωρίς εμπορικό κίνητρο. Νομίζω είναι το σημαντικότερο και αντιλαμβάνεστε τι θέλω να σας πω. Ίσως είναι και το κυριότερο κριτήριο για να περιοριστούν τουλάχιστον τα μισά από τα προβλήματα που σας ανέφερα. Vizsgálatok és nyomonkövetés szükséges a pályázó termelőtől az adott fajta ültetésében. Ez a periódus legalább 2 éves legyen. 2 évig vizsgálódik, tanulmányozza más gyümölcsösét, tapasztalatokat gyűjt, és csak ezután lenne szabad belevágnia a termesztésbe. Együttműködés javasolt olyan tanácsadókkal, akiknek megvan a megfelelő tapasztalatuk és tudásuk, és modern megközelítéssel rendelkeznek a korán érő fajtákból, és nem csak az üzletet látják benne.
Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω κάποιες ερωτήσεις, αν και εφόσον υπάρχει. Έχω εγώ μια ερώτηση. Χθες βρεθήκαμε με μια ομάδα από Ούγγρους στην περιοχή των Πύργων. Εκεί πέρα ήμουν με τον κύριο Ευάγγελο Μάινο και με άλλους συμβούλους της i-CON.SHARE. Είναι προφανές ότι φέτος είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Δεν είχαμε πολλές βροχοπτώσεις. Επίσης έχουμε κάποιους πολύ διαφορετικούς παγετούς ανοιξιάτικους προς το τέλος της άνοιξης και η χρονιά αυτή φαίνεται να διαφοροποιείται πολύ. Είχαμε αρκετές ζημιές από παγετούς στην περιοχή. Θα ήθελα, κύριε Μάινο, να μας πείτε πώς πιστεύετε ότι όλο αυτό εδώ θα επηρεάσει την παραγωγή του ελληνικού κερασιού. Γενικά, πώς θα επηρεαστεί η Ευρώπη, αν γνωρίζετε από την Ευρώπη, αν έχουμε καταστροφές γενικώς. Ανεφισβήτητα, νομίζω ότι ο πρόσφατος παγετός που έπληξε την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων πριν από περίπου 7-10 μέρες είχε άκρως καταστατικά αποτελέσματα τα οποία είμαστε σε φάση ακόμα αξιολόγησης. Ήδη παραδοσιακές χώρες με παραγωγή κερασιού και βυσίνου είναι σε πολύ μεγάλα επίπεδα ζημιάς, όπως είναι η Σερβία, όπως είναι η Μολδαβία, όπως είναι η Πολωνία, όπως είναι η Βουλγαρία. Σε γενικές γραμμές οι αναμενόμενες παραγωγές θα είναι πολύ κάτω των αναμενόμενων. Όσον αφορά τη δική μας γεωγραφική περιοχή που σας ανέφερα ότι εκεί περίπου παράγεται πλέον το 60-65% της σπανίας ποσότητας κερασιού, αναμένουμε σύμφωνα και με τις πρώτες εκτιμήσεις η ζημιά να κυμανθεί από 30-40 έως και 100% σε κάποιες περιοχές, ενώ ότι αυτό συνεπάγεται για το σύνολο ποσοτήτων που θα παραχθούν και οι οποίες θα είναι πολύ διαφοροποιημένες σε σχέση με το σύνολο που ανέφερα τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στον εμπορικό χώρο είναι ότι οι εξαγωγές θα σταματήσουν απότομα περί τα τέλη Ιουνίου, το πολύ πολύ να πιάσουν και λίγο από τις αρχές του Ιούλη και δεν θα εξαχθούν αργότερα, διότι δεν θα υπάρχουν παραγωγές ειδικά στους ορεινούς όγκους που καλλιεργούνται μαζικά τα κέρασα. Ήδη, όπως σας είπα, κάποια στάντ εδώ της έκθεσης έχουν δειγματίσει τις πρώτες πρώιμες ποικιλίες κερασιών. Μπορείτε να κάνετε μια γύρα να τα γευτείτε. Ευτυχώς έχουμε καλές αναμενόμενες ποσότητες πρωίμων και μεσοπρωίμων ποικιλίων. Οπότε νομίζω ότι η σεζόν ήδη από μετά την Πρωτομαγιά θα αρχίσει μαζικά να ξεκινά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορείτε να προχωρήσετε. Έχουμε ένα θεματικό κοκτέιλ πάρτι. Επειδή οι ομιλίες αναφέρονταν για το ρόδι, το κεράσι, η Freskon είναι ολόκληρη για το ακτινίδιο. Υπάρχει μοχίτο με κεράσι και μοχίτο ακτινίδιο και υπάρχει καϊπηρόσκα με ρόδι. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που ήρθατε και ελπίζουμε να τα πούμε και του χρόνου στην επόμενη Freskon. Να είστε καλά.